Εξελίξεις στο θέμα της συνένωσης του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχουν προκύψει μετά και την έλευση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα. Ο σχεδιασμός που έχει ήδη δοθεί από τα δύο ιδρύματα φαίνεται πάντως πως γίνεται κατά 80% αποδεκτός από το Υπουργείο. Ναι, η Κοινή Επιτροπή έχει καταθέσει το πόρισμά της, το προκαταρκτικό πόρισμα, τέλη Ιουνίου. Τώρα το πόρισμα αφορά σε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο στρατηγικό σχεδιασμό και την ακαδημαϊκή οργάνωση, δηλαδή περιγράφει τις σχολές, τα τμήματα και την χωρική διάταξή τους. Δεύτερον, περιγράφει ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία προτείνουμε να αναπτυχθούν και συνδέονται με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς επίσης και τις αναγκαιότητες. Ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, προτείνουμε ένα Ινστιτούτο για τη μεταλληνητική περίοδο, ένα άλλο που να αφορά ανθρωπιστικές σπουδές γύρω από την βιβλιοθήκη και τον νεοελληνικό διαφωτισμό κλπ. Και ένα τρίτο σκέλος του σχεδιασμού αφορά διετή προγράμματα σπουδών. Οπότε έχουμε καταλήξει εκεί, περιμένουμε από το Υπουργείο να τοποθετηθεί έτσι ώστε να αρχίσει ο δημόσιος διάλογος. Βέβαια με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του κ. Αγγελόπουλου στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος. Το ευχάριστο είναι άτυπα μας πέρασε το μήνυμα ότι το Υπουργείο συμφωνεί στο 80% του σχεδιασμού της πρότασής μας. Υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με θεσμικά θέματα, γιατί έχουμε προτείνει μέχρι και αγγλόφωνα τμήματα, το οποίο βέβαια δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα να γίνει, αλλά ίσως σε μια επόμενη φάση. Και αυτή τη στιγμή, μετά από το στρατηγικό σχεδιασμό, το επόμενο βήμα είναι να αντιμετωπιστούν και να συμφωνηθούν θέματα της μεταβατικής περίοδου. Η μετάβαση των φοιτητικών, η διαβάθμιση των καθηγητών αλλά και η δημιουργία μιας διοικούσας επιτροπής μέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσης της συνένωσης είναι τα τρία αγκάθια μέχρι αυτή τη στιγμή. Η πρόταση για διοικούσα επιτροπή. Εκεί πέρα, επειδή υπήρξαν δύο ξεχωριστές συναντήσεις, νομίζω στην πλευρά του ΤΕΙ, δεν θέλω να προκαταλάβω, αλλά θεωρώ ότι ακούστηκε θετικά. Εδώ στο Πανεπιστήμιο στη συνάντηση υπήρξε μεγάλος προβληματισμός για αυτό το θέμα. Βέβαια, δεν έχουμε εκφραστεί συλλογικά σαν σύγκλητος ή σαν ακαδημαϊκές μονάδες. Αλλά αν με ρωτήσετε προσωπικά, εγώ διαφωνώ ως πρώτος εκλεγμένος πρίτανης, θα ήθελα να υπάρξει συνέχεια και στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Οι διοικούσες επιτροπές είναι για τα αρχικά στάδια ανάπτυξης ενός πανεπιστημίου που δεν υπάρχει εμπειρία ούτε ακαδημαϊκή ούτε διαχειριστική. Εδώ έχουμε αρκετά χρόνια εμπειρίας και τότε ή και εμείς να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις, να οργανώνουμε ακαδημαϊκά το χώρο. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο σχήμα το οποίο να διασφαλίζει απόλυτα το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Πόσος χρόνος όμως υπάρχει για να ολοκληρωθεί αυτή η συνένωση? Η αναφορά του κ. Αγγελόπουλου που έγινε ήταν ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί γύρω στο Δεκέμβριο, έτσι ώστε ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός να αποτυπωθεί στο μηχανογραφικό του Φλεβάρι-Μάρτι του 19. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για να συζητήσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια αυτές τις εκκρεμότητες και να γίνει η δημόσια διαβούλευση και μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά όπως έχει γίνει και σε άλλες περιφέρειες και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιμελητηρίων και των επιστημονικών φορέων, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας. Το Υπουργείο θέλει να ακούσει την κοινωνία και εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε κατά πόσο είναι αποδεκτό το πλάνο το οποίο προτείνουμε και το οποίο συνδέεται και με την αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και γενικότερα την πνευματική και κοινωνική της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί είναι ένα πανεπιστήμιο που το χτίζουμε να είναι ισχυρό και ανταγωνιστικό για τις επόμενες δεκαετίες, αντιμετωπίζοντας όλες τις προκλήσεις που είναι η οικονομική κρίση, η κοινωνική κρίση, οι περιορισμοί στους πόρους, αλλά όμως και η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να περάσουμε σε μια κοινωνία της γνώσης στην περιοχή μετά από την ραγδαία αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο που λαμβάνει η χώρα και δημιουργεί τεράστιες εκρηκτικές διαστάσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και της απομάκρυσης νέων επιστημόνων από την περιοχή.